Όπως έλεγε ένας ιερέας, και ο γάμος, μάλλον ο έρωτας, είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο για να ζήσει χρειάζεται το γάμο. Στην χριστιανική παράδοση ο έρωτας αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται μέσα στο γάμο. Βέβαια πρέπει κανείς να συζητήσει τι καταλαβαίνει με τη λέξη έρωτας, γιατί εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια. Αλλιώς προσλαμβάνεται από ανθρώπους του κόσμου, το λέγα έτσι, η τρέχουσα αντίληψη του έρωτα είναι περισσότερο άσχημη. Η αντίληψη όμως για τον, στην χριστιανική παράδοση γενικότερα, παρά το γεγονός ότι έχει κατηγορηθεί για ότι είναι ανέρα στην χριστιανική παράδοση, στην πραγματικότητα όμως, είναι πάρα πολύ ερωτική, αρκεί κανείς να δει ζητήματα όπως κείμενα, μάλλον όχι ζητήματα, κείμενα όπως το άσβασμάτος του Παλαιά Διαθήκη ή τα κείμενα του Αγίου Άννου Χρυσοστόμου που μιλάνε για το γάμο και, και αυτή τη φλόγα που πρέπει να έχει ο ένας σύζυγος για τον άλλο σύζυγο. Ο έρωτας σημαίνει μέσα στην ξενική παράδοση αφοσίωση και αφιέρωση του ενός προσώπου στο άλλο πρόσωπο και φυσικά κατανόηση του εαυτού, η οποία εδώ βέβαια δεν είναι καθόλου αυτονόητα γενικότερα όχι μόνο στην εποχή μας και στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους, αν το δει κανείς από τα στοιχεία που έχουμε, ότι δεν είναι πάντα εύκολο να το ορίσει κανείς. Και μάλιστα η σχέση γάμου-έρωτος συζητιέται από τη δεκαετία του 50, του 1950 και ύστερα, παρά νωρίτερα. Είναι εκπληκτικό αυτό, αν το σκεφτεί κανείς, αλλά αυτή η σύνδεση υπάρχει στην τρέχουσα πραγματικότητα τα τελευταία 60 χρόνια. Είναι δηλαδή σαν υπόθηκε από τον Απόστολο Παύλο, δηλαδή και εκεί έχουμε υπέροχο κείμενο, και από τον Άγιο Άντου Χρυσόσμο και άλλους Αγίους, μετά να σιωπήθηκε, παρασιωπήθηκε, να ξεχάστηκε και να επανεμφανίστηκε με τον τρόπο που ξέρουμε βέβαια, στα τελευταία 60-70 χρόνια. Φυσικά ο γάμος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να υπάρχει το ερωτικό στοιχείο. Αυτή η κάψη της καρδίας του ενός ανθρώπου για τον άλλον άνθρωπο, του άντρα για τη γυναίκα και για τη γυναίκας για τον άντρα, είναι βασικό στοιχείο για την πρόοδο, την αύξηση, το ταξίδι του γάμου. Θα πρέπει να θυμίσουμε το εξής. Δύο σημεία τα οποία θα μπορούσαν να διαφωτίσουν. Η γέννηση. Όταν ο Χριστός ως νυφαγωγός, ο Κύριος που περιγράφει η γέννηση, φέρνει την Εύα μπροστά στον Αδάμ, λέει ο Αδάμ, τούτον είναι ο στέλεχ των αστέρων και σάρκα της ακόσμου. Για πάρα πολλούς θεωρήθηκε η ωραιότερη ερωτική εξομολόγηση που γράφτηκε ποτέ ή που υπόθηκε ποτέ. Το ίδιο ζευγάρι, μετά την πτώση, λέει πράγματα τα οποία είναι αρκετά σκληρά, μάλλον το λέει ο Αδάμ στην Εύα. Λέει ο Αδάμ στον Θεό, όπως το περιγράφει το κείμενο, αυτή που μου έδωσες, αυτή με εξαπάτησε. Δηλαδή, εκείνη η γυναίκα που ήταν ο στούνεκ των οστέων και σάρκα από τη σάρκα του, έγινε αυτή. Έτσι, έγινε ένα ανώνυμο πλάσμα. Σαν να μην τους είχε συνδέσει ποτέ τίποτα. Δηλαδή, βεβαίως έχουμε νέα πραγματικότητα. Και εδώ υπάρχει και το εξής, πολύ ενδιαφέρον. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης, όταν ο Χρυσόστομος, γιατί εκείνος είχε γράψει πάρα πολλά πράγματα και αξίζει τον κόπο να τον διαβάσουμε. Λέει σε ένα σημείο, νομίζω ότι εκείνο που ερμηνεύει τη γέννηση και εκείνος, ο Θεός εγκατέσπερε τους έρωτες. Γιατί ο Θεός όμως εγκατασπείρει τον έρωτα? Ήταν, λέει, ο τρόπος, το εργαλείο εκείνο, η μέθοδος, για να νικηθεί ο εγωισμός. Μετά την προπατορική αμαρτία, αυτό που εισήχθη στη σχέση του άντρα και της γυναίκας είναι ο εγωισμός. Η τάση αυτοθέωσης που έχει ο άνθρωπος να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό, έτσι, τη βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και σήμερα κιόλας στα ζευγάρια.
ο ένας συμπεριφέρεται στον άλλον σαν να είναι ένας κακός θεός. Σαν να τα ξέρει κάποιες ώρες και ο άλλος δεν ξέρει τίποτα. Και έτσι να έχουμε ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στους δύο σύζυγους. Ο έρωτας είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο για να μπορέσει να νικηθεί αυτή η μεγάλη απόσταση. Να φλέγεται ο ένας για τον άλλο. Φυσικά η πραγματική ζωή δεν είναι, είναι ζωή την οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το άπλωμα της καθημερινότητάς μας μέσα στον κόσμο. Η λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία. Ο χριστιανός τελειώνοντας, βγαίνοντας από τη Θεία Λειτουργία, τι κάνει. Το Χριστό που φέρνει μέσα του, αφού έχει κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, το φως το οποίο κουβαλάει, φωτίζει με αυτό το φως, φωτίζει τον κόσμο. Και με αυτό το Χριστό που έχει μέσα του, προσπαθεί να χριστοποιήσει, αν μπορώ να το πω έτσι, ίσως ακούγεται υπερβολικό, τον κόσμο. Να είναι ένα κύτταρο που μεταμορφώνει τον κόσμο. Αυτό είναι η πραγματική ζωή. Όταν ό,τι ζω στη μέση του είναι ο Ιησούς ο Χριστός, ο άξονας του, ο πυρήνας του, το νόημά του. Κάθε τι που κάνω είναι πνευματικό, με αυτή την έννοια. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», είπε ο Χριστός, η τελευταία εντολή που άφησε στους μαθητές του. Εμείς είμαστε μαθητές του και αυτό προσπαθούμε θα πρέπει να κάνουμε, να μεταφέρουμε, να μαθητεύσουμε στον κόσμο αυτό το Ευαγγέλιο. Πώς λοιπόν μπορεί να φέρουμε αυτό το μήνυμα της χαράς, της Αναστάσεως που γιορτάζουμε τώρα, το μήνυμα της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο και της αλλαγής του, με τον τρόπο που μας έχει διδάξει. Δηλαδή, με το να ζούμε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Άλλωστε, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει ότι τα μυστήρια τι είναι? Παράθυρα μέσα από τα οποία περνάει η θεότητα στον κόσμο. Λοιπόν, ο γάμος είναι αυτό. Ένα παράθυρο μέσα από το οποίο η χάρη του Θεού φτάνει στον κόσμο. Και ο γάμος μας, τι είναι, ένα μήνυμα χαράς στο καθημερινό κόσμο. Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπά μέχρι θυσίας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, και να αφοσιώνεται σε έναν άνθρωπο, όπως είπαμε πριν, και να τον αγαπάει, και αυτή η αγάπη ποτέ να μην εκπίπτει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το αποστολικό ανάγνωσμα της ακολουθίας του μυστηρίου του γάμου είναι από την προσεβεσίους επιστολή, που ένα από τα ωραιότερα κείμενα είναι η ερμηνεία του Αγίου του Χρυσοστόμου στην προσεβεσίους επιστολή και ειδικά από το 5ο κεφάλαιο της επιστολής που από εκείνα, από τον 20ο στίχο μέχρι τον 35ο νομίζω, είναι το χωρίο το οποίο διαβάζουμε, είναι ο Απόστολος του μυστηρίου του γάμου. Σε αυτό λέει ότι ποιο είναι το πρότυπο του άντρα και της γυναίκας, τι πρέπει να κάνει ένας άντρας για μια γυναίκα και μια γυναίκα για έναν άντρα, λέει. Το πρότυπο που βάζει είναι «εγώ δε ελέγω εις Χριστό και στην Εκκλησία». Και εις Εκκλησία. Τι έκανε ο Χριστός για την Εκκλησία, μας το λέει και ο Ιωάννης, ο Χρυσόστομος στην προσευτρόπιο ομιλία του, όταν γράφει ότι ο Χριστός αγάπησε μία πόρνη, την ανθρώπινη φύση, εκείνη που έφυγε από μακριά του και η πόρνη της Παλαιάς Διαθήκης σημαίνει αυτή την αποστασιοποίηση του ανθρώπου από τη σχέση με τον Θεό, και τι έκανε, την αγκάλιασε, την καθάρισε, την αγίασε και την παντρεύτηκε. Και αυτό είναι και το υπόδειγμα που αφήνει σε εμάς τους υπόλοιπους. Οι σύζυγοι πρέπει να αγαπάμε τις σύζυγούς μας με αυτόν τον τρόπο. Να καθαρίζουμε, να αγιάζουμε ο ένας τον άλλο. Και αν δεν μπορεί ο ένας να αγιάζονται και οι δύο ίσως είναι βαρύτερο, αλλά πάλι μας το συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή στο 7ο κεφάλαιο, όταν λέει ότι ο ένας αγιάζει τον άλλο. Επομένως, το ερωτικό στοιχείο δεν είναι καθόλου μακριά από την πνευματική ζωή, γιατί πρέπει να κάνει να αγαπάει πολύ βαθιά για να μπορεί να θυσιάσει και να αφοσιώσει και να θυσιάσει, να αφοσιωθεί, συγγνώμη, και να θυσιάσει τη ζωή του
για χάρη ενός ανθρώπου. Δυστυχώς, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν έτσι τον έρωτα. Έχει περισσότερο, θα έλεγα, είναι μια διαδικασία γνωριμίας. Εντάσσεται μέσα στον τρόπο που γνωρίζει ένας τον άλλον. Όχι όπως το λέει βέβαια η Παλαιά Διαθήκη, αλλά με ένα πιο πεζό τρόπο. Είναι μηχανιστικός. Στην πραγματικότητα είναι δύο παράλληλες ζωές, όπως λέει ο ποιητής, νομίζω ο Θεοδόσης, ότι είναι σαν ζαρκόκαλα ρηγμένα στην αχτή. Στην αχτή. Δύο παράλληλες ζωές δηλαδή, οι οποίες ενώνονται κάποια στιγμή, αλλά η προοπτική τους, όπως φαίνεται σήμερα, να είναι ο χωρισμός. Δεν υπάρχει ερωτικό στοιχείο σε αυτό. Αυτό όμως δεν φταίνε τα παιδιά. Έχουν βέβαια τις ευθύνες από ένα σημείο και μετά, αλλά η προσλαμβάνουσα παράσταση που έχει από εμάς τους ενήλικες είναι ότι ο έρωτας είναι κάτι που το έχουμε στην αρχή, ξεφτίζει μετά. Δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτα. Ο γάμος είναι συμβόλαιο, περισσότερο έτσι ζούμε τους γάμους μας. Γάμους, συνθήκες, συμβόλαια, τα οποία δεν έχουν αυτή την αυτοπαράδοση, την εμπιστοσύνη. Και έτσι, χωρίς εμπιστοσύνη, χωρίς ρίσκο, τη διακινδύνευση, όπως λέμε στα ελληνικά, πώς μπορεί να υπάρξει αγάπη και έρωτας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή η αρμολόγηση δύο ζώων, έτσι, δύο υπάρξεων και στο επίπεδο του, σε όλα τα επίπεδα. Τα παιδιά λοιπόν δεν προσλαμβάνουν αυτά και μάλιστα όσες φορές έχει γίνει απόπειρα και από την πολιτεία περισσότερο να διδαχθεί όλο αυτό, έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, μάλλον το σχεδιασμός έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε περισσότερο να τσαρακώσει ακόμα περισσότερο την εικόνα που έχουμε παρά να τη βοηθήσει. Εκείνο όμως που πρέπει να κάνουμε είναι ότι, γιατί θα μπορούσε ένα φυσιολογικό ερώτημα να προκύψει, που θα προέρχεται από κάτι τέτοιο, είναι τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Είναι πολύ απλό. Να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Να αγαπάει ο σύζυγος, να αγαπάει τη σύζυγο. Ο πατέρας να είναι ερωτευμένος με την σύζυγό του, μάλλον με την σύζυγό της. Και έτσι τα παιδιά αυτό που προσλαμβάνουν είναι ότι τα δύο φύλλα δεν είναι σε μάχη, αλλά σε συνεργασία. Ο άντρας και η γυναίκα δεν έχουν στερεότυπα του στυλ ότι ο άντρας είναι κουβαλητής, η γυναίκα ξέρω εγώ, μένει στο σπίτι και καθαρίζει. Αυτά είναι στερεότυπα, αυτό σήμερα συζητιώνται όλα. Έτσι, γιατί συνήθως καταφέρουμε σε στερεότυπα, δεν μας τα ανήκανε να συζητήσουμε. Δεν έχουν αυτό, αλλά έχουν μια διαλογική σχέση οι γονείς τους και ότι ο άντρας και η γυναίκα αυτό κάνουν και αυτό θα επιθυμήσουν να κάνουν. Και ότι όταν βλέπουν τον πατέρα της μητέρας του να είναι χέρι-χέρι, όταν χέρι-χέρι μέσουν τις δυσκολίες που έχει εκείνη του ζωή και ότι το νόημα της ζωής τους δεν είναι το παιδί τους, αλλά η συζυγική αγάπη που ευλογήθηκε από την Εκκλησία, τότε νομίζω ότι έχουν μια καλή μαγιά μέσα τους για να αναζητήσουν έναν έρωτα που πατάει στο χώμα της Εκκλησίας.